Το θαύμα μας διηγείται το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, στο οποίο ο Κύριος φανερώνει την κυριαρχική του εξουσία επί των πονηρών πνευμάτων. Μόλις πριν από λίγο ο Κύριος είχε κατέβει με τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, από το όρος της μεταμορφώσεως. Γύρω από τους υπόλοιπους μαθητές είχε συγκεντρωθεί πλήθος πολύ. Προχωρεί τότε ένας δυστυχισμένος πατέρας και γονατίζει μπροστά στον Κύριο και με πόνο ψυχής του λέει «Κύριε, δείξε έλεος και ευσπλαχνία στο παιδί μου. Σεληνιάζεται και υποφέρει, κινδυνεύει αφάνταστα». Το πονηρό δαιμόνιο που το βασανίζει πολλές φορές το ρίχνει και στη φωτιά και στο νερό για να το θανατώσει. Το έφερα προηγουμένως και στους μαθητές σου για να το ελευθερώσουν από το πονηρό δαιμόνιο, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Από την παράκληση αυτή ο Κύριος πήρε αφορμή για να ελέγξει την αχαρακτήριστη συμπεριφορά των ανθρώπων της εποχής εκείνης. «Ω γενεά που τόσα θαύματα είδες και όμως παραμένεις ακόμη άπιστη, ω γενεά που είσαι διεστραμμένη από την κακία και την πονηρία σου, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε το άρρωστο παιδί εδώ σε μένα». Αμέσως έφεραν το παιδί μπροστά στο Σωτήρα. Τότε ο Κύριος με τη Θεία του εξουσία και παντοδυναμία διέταξε επιτιμητικά το πονηρό πνεύμα να φύγει από το δυστυχισμένο εκείνο πλάσμα. Στο θείο πρόσταγμά του το δαιμόνιο έφυγε αμέσως και το παιδί τελείως θεραπευμένο και ελευθερωμένο από το πονηρό πνεύμα παραδόθηκε από το φιλάνθρωπο Κύριος τον πατέρα του. Τότε πλησίασαν ιδιαιτέρως οι μαθητές των Κύριων και με πολύ ενδιαφέρον το ρώτησαν «Αφού διδάσκαλε μας έχεις δώσει την εξουσία να βγάζουμε και εμείς πονηρά πνεύματα, γιατί δεν μπορέσαμε να βγάλουμε και το δαιμόνιο αυτό?» Εύλογη η απορία τους και δικαιολογημένη η ερώτησή τους, αλλά και πολύ διδακτική η απάντηση του Κυρίου. «Δεν μπορέσατε, λέγει στους μαθητές, να το βγάλετε, διότι δεν έχετε αρκετή πίστη. Σας λείπει πίστη, διότι σας βεβαιώνω, εάν έχετε τόση πίστη, όσος είναι ο μικρός σπόρος του συναπιού, αλλά πίστη θερμή και δυνατή σαν το σπόρο του συναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό, φύγει από εδώ και πήγαινε εκεί και το βουνό θα μετακινηθεί. Και όχι μόνο αυτό θα κάνετε, αλλά τίποτε δεν θα σας είναι αδύνατο. Επιπλέον, αυτό ειδικά του γεγονός των δαιμονίων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο παρά μόνο με θερμή προσευχή και νηστεία». Έπειτα από το θαύμα αυτό ο Κύριος έφυγε μαζί με τους μαθητές του από το μέρος εκείνο και προχώρησε στη Γαλιλαία. Τότε βρήκε την ευκαιρία και τους είπε για τρίτη φορά ότι επρόκειτο να παραδοθεί στους αμαρτωλούς και άπιστους ανθρώπους, οι οποίοι θα τον θανατώσουν. Αυτός όμως ο αθάνατος και αιώνιος βασιλιάς, η τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του θα αναστηθεί. Από τα λόγια του Κυρίου που ακούσαμε σήμερα, ας προσέξουμε περισσότερο εκείνα που είπε στους Αγίους μαθητές του, τα σχετικά με την απαλλαγή από την κυριαρχία των πονηρών πνευμάτων, εν προσευχή και νηστεία. Η θερμή προσευχή, όταν μάλιστα συνοδεύεται με νηστεία, αποκτά δύναμη εκπληκτική, με την οποία κατορθώνεται θαυμαστά αποτελέσματα. Έχουμε και εμείς ποικίλες ανάγκες, δεχόμαστε και εμείς τις εφόδους και τις προσβολές του πονηρού που ζητάει να μας ρίξει στο πύρι της αμαρτίας και του αιωνίου θανάτου. Πώς θα τον αποκρούσουμε, πώς θα τον κατανικήσουμε, εν προσευχή και νηστεία, με εκτενή προσευχή και με πίστη, με νηστεία ανάλογα βέβαια με τις δυνάμεις μας. Όταν εμείς χρησιμοποιούμε τα δύο αυτά πνευματικά όπλα κατά του πονηρού, η χάρη του Θεού θα έρχεται πλούσια και με αυτή θα κατανικέται ο εχθρός. Οι πειρασμοί θα φεύγουν και εμείς θα έχουμε νέες αφορμές για να δοξάζουμε και ευλογούμε τον φιλάνθρωπο και πανάγαθο Κύριο. Αμήν.
Mm-hmm.